καμία επίσημη πρόσκληση δεν είχα και οτιδήποτε ερώτημα είχε ο κύριος Μπούκρας ή απορία γύρω από αυτό το θέμα, όφιλε πριν πάει σε ανοιχτές συγκεντρώσεις ή οτιδήποτε άλλο, να έρθει να συζητήσει με τον Δήμαρχο, θεσμικά, εφόσον τυχαίνει να είναι βουλευτής. Ως προς το αν εγώ είχα συμφωνήσει ή είχα κάνει μια εξαπάτησα, θα περίμενα, όπως διατυπάνιζε ο κύριος Μπούκουρας με τα διάφορα παπαγαλάκια του στην πόλη, ότι έχει στοιχεία και ότι ο Δήμαρχος έχει υπογράψει, θα περίμενα απόψε, δεν ξέρω αν το έκανε, δεν ήμουν παρόν στη συνάντηση, θα περίμενα πάντως να δω αυτά τα στοιχεία και να δω τις υπογραφές που έχω βάλει εγώ. Έβγαλε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει τελειώσει. Αφορούσε τη διαχείριση των σκουπιδιών της Νεμαίας και μόνο. Και όλα τα άλλα είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε. Ο κύριος Μπούκουρας, δεν ξέρω αν σας παρουσίασε, είχε κάνει μία επερώτηση στον Υπουργό ΙΠΕΚΑ. Το ΙΠΕΚΑ καθησυχάζει ότι ο ιδιωματοποιητής στην ΕΜΕΑ θα ήταν μόνο για τα δικά της απορρίμματα. Αυτή είναι η απάντηση που πήρε από το ΙΠΕΚΑ και από όσους εμπλέκονταν σε αυτή τη διαδικασία που είχαμε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2012 εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο. Για αυτήν την απάντηση είπε τίποτα, γιατί δεν έχει πει πουθενά τίποτα. Πουθενά τίποτα. Ούτε ενημέρωσε το Δήμο ή το Δήμαρχο για την απάντηση που πήρε. Γιατί εδώ λέει ξεκάθαρα, επιβεβαιώνει ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται μόνο στα απορρίμματα του Δήμου Νεμαίας. Ο μηχανικός που υπογράφει την αναφορά δηλώνει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της μελέτης και των στοιχείων του έργου χρειάζεται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να άλλαζε κάτι δηλαδή, θα χρειαζόταν απόφαση νεότερη του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε ετίθεται το θέμα να αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν δεν είχε την ευθυξία για την απάντηση αυτή που πήρε, γιατί νομίζω ότι είναι χρέος ενός βουλευτή που όταν ρωτάει έναν υπουργό για κάποιο θέμα να ενημερώνει τους δημότες και τους φορείς για τις απαντήσεις που πήρε. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε ποτέ. Αυτό έφτασε σε εμάς από δημοσίευμα, όχι από τον ίδιο τον κύριο Μπούκουρα. Αν λοιπόν έντιμα φερόταν ο κύριος Μπούκουρας, δεν ξέρω αν τη γνωρίζει τη λέξη εντιμότητα, αν έντιμα φερότανε, έπρεπε να είχε από την εποχή που είχε πάρει αυτή την απάντηση να την είχε γνωστοποιήσει στους νεμεάτες τουλάχιστον. Να πιάσουμε ένα με τη σειρά. Αυτό λοιπόν που έγινε τον Απρίλιο που ξεκίνησε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2012 αφορούσε τα απορρίμματα του Δήμου Νεμαίας. Το κινούσε ο Δήμος Νεμαίας. Ο Δήμος Νεμαίας έχει στα χέρια του τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και 55.000 τόνους. Λέει το εξής, αφού με προκαλείτε, να σας πω. Λέει λοιπόν το εξής. Ο Δήμος που θα εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου είναι ο Δήμος Νεμαίας, τελεία. Μελλοντικά, εφόσον βρεθεί χώρος προσωρινής εναπόθεσης σε όμορους δήμους, παραδείγματος χάρη Βελοβόγας, θα μπορούν και αυτοί να εξυπηρετηθούν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επέλθει συμφωνία των δημοτικών αρχών. Αυτό λοιπόν έλεγε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, αυτό λέει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και η απάντηση είδατε τι λέει. Έτσι, για να τα βλέπετε. Μιλάμε λοιπόν για εντελώς διαφορετικά πράγματα, για ένα χώρο 4 στρωμάτων που θα γινόταν ό,τι γινόταν και που θα αφορούσε τα σκουπίδια του Δήμου Νεμαίας και μόνο. Αυτό ήταν μια διαδικασία που την κινούσε ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο ΦΟΔΖΑ, γιατί σε εκείνη τη φάση η ενδιάμεση διαχείριση υπήρχε περίπτωση να πάει στους Δήμους και στο ΦΟΔΖΑ. Αυτό αργότερα δεν προχώρησε για τους δικούς μας λόγους εδώ, αλλά δεν προχώρησε και γενικά. Και εμείς έχουμε μπροστά μας το διεθνή διαγωνισμό που έχει κάνει η Περιφέρεια. Όλοι ως δήμαρχοι κάνουμε το σταυρό μας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, να μην σκάσει το δικό σας δήμα. Να υπάρξει λύση για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε και εμείς από το φόβο των προστήμων, από ό,τι αυτό υπάρχει και η χώρα μας και οι δήμοι μας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι όμως κάτι διαφορετικό από το να πει κανείς ότι μπορεί να δεχτεί στο δήμο του
σκουπίδια, χωρίς, σκουπίδια τη συγκεκριμένη διαχείριση, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς τα περιλαμβάνει, χωρίς να είναι. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και σε αυτό που δεν το γνωρίζουμε τι είναι, δεν έχουμε όπως έχουμε εδώ μια περίπτωση αυτή τη στιγμή που να ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, το είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαστε θετικοί. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Μία ερώτηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Είναι σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα. Άκουσαμε να τελειώσει. Άκουσαμε να τελειώσω και θα με ρωτήσει. Άκουσαμε λοιπόν. Ο Περιφερειάρχης θα φτιάξει κάτι ο ίδιος. Υπάρχει λοιπόν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που προβλέπονται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο διευκρινισμένα και νομίζω ότι δεν είναι ούτε και στον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αν μπορεί να πω ευθυλόγω, το τι και το πώς. Έτσι. Και το πού. Και το πού. Δημόσια λέω, εγώ αυτά που ξέρω. Εσείς, αν ξέρετε άλλα πράγματα ή ο κύριος Μπούκρας Ερλμάν, να βγει να τα πει. Έτσι, μπράβο. Εγώ λοιπόν λέω αυτό που ξέρω. Και αυτό που ξέρω είναι αυτό. Ούτε θέσεις υπάρχουν, ούτε τίποτα. Ούτε ότι θα γίνει στον τάδε Δήμο ή στον Δίνα ή στον παράλληλο. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, τουλάχιστον. Έτσι. Από εκεί και. Τα δερβενάκια προέκυψαν από μία προσπάθεια που έγινε από κάποιους που κάνουν real estate να αγοράσουν κάποια έκταση στο συγκεκριμένο χώρο. Τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει όμως, από όσο γνωρίζω, και αλλού. Και εκτός του Δήμου Νεμέας. Προφανώς είναι μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου να βρει χώρους και να τους οδιοτήσει. Σε αυτούς τους χώρους, προφανώς ψάχνει και αναζητεί και εναλλακτικά να έχει και 20 και 30 λύσεις, γιατί μπορεί να σκοντάψει στον έναν, υπάρχουν αρχαιολογίες, υπάρχουν αντιδράσεις του κόσμου, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Η εταιρεία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Εμείς τι κάνουμε? Εγώ, επειδή λοιπόν είμαι θεσμικός και ό,τι έκανα το 12 το έκανα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μου πρώτα και όχι ως Βαγγέλης Ανδριανάκος, και αυτά που είπα στο ΦΟΤΖΑ ήταν ακριβώς αυτά που είχαμε αποφασίσει και είχαμε εγκρίνει και τη μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σήμερα λοιπόν ξαναλέω και θυμίζω το ψήφισμα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πήραμε στις 8 Αυγούστου. Αυτή η απόφαση λοιπόν λέει όχι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτή είναι η απόφαση. Εγώ είμαι εντολοδόχος του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτό πραγματικά το ξαναλέω, γιατί εμείς προκαλέσαμε αυτή την απόφαση ως πλειοψηφία και εμείς συγκαλέσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέμε λοιπόν όχι σε αυτό το ενδεχόμενο. Όλα τα άλλα εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, είτε του κυρίου Μπούκουρα ή δεν ξέρω της Χρυσής Αυγής, είτε των συνοδοιπόρων του εδώ στην ΕΜΕΑ, που του αναγνωρίζουν ότι πρέπει να παίξει ρόλο. Αυτά είναι θέματα της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Μπούκουρας ως βουλευτής και ο κύριος Μιχαλολιάκος καλό θα είναι να ασχοληθούν με τα θέματα του κοινοβουλίου, γιατί τα θέματα της αυτοδιοίκησης να τα αφήσουν σε αυτούς που ξέρουν να τα χειρίζονται και τα χειρίζονται με διαφάνεια και ξεκάθαρα. Και τουλάχιστον αυτό για το Δήμο Νεμέας και για το Δήμαρχο και για το Δημοτικό Συμβούλιο και για την πλειοψηφία είμαι απόλυτα σε θέση να σας το διαβεβαιώσω. Και σε εσάς και μέσα από εσάς και στους δημότες μου. Δεν έχουμε ανάγκη από νταβατζίδες για να προστατεύσουν την ΕΜΕΑ. Η ΕΜΕΑ έχει και κόσμο που μπορεί να ορθώσει το αναστημά του, έχει και Δημοτικό Συμβούλιο που μπορεί να ορθώσει το αναστημά του, έχει και Δήμαρχο που μπορεί να ορθώσει το αναστημά του και που μπορεί να δουλέψει για την πρόοδο της ΕΜΕΑς. Όλα τα άλλα είναι αστεία, από αστείους ανθρώπους, για τους οποίους το μόνο που τους αξίζει είναι η περιφρόνηση. Εγώ σας άκουσα, κύριε Δήμαρχε, με απόλυτο σεβασμό. 2-3 ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις θέλω. Πρώτα απ' όλα, ναι, δεν είχατε επίσημη πρόσκληση, αλλά γίνεται ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο και είσαστε εσείς από πάνω. Για ποιο λόγο δεν παρευρεθήκατε στη συγκεκριμένη κινητοποίηση? Ξέρετε, εμένα εδώ οι συνδημότες μου βλέπουν αρκετά βράδια τα φώτα του γραφείου μου ανοιχτά, γιατί δουλεύω μέχρι αργά. Και πράγματι απόψε είχαμε μία σύσκεψη για τις μεγάλες μέρες της Νεμέας και συζητούσαμε κάποια πράγματα γιατί πρέπει να κλείσουν. Από εκεί και πέρα πρόσκληση δεν είχα. Ο Δήμαρχος δεν προσκαλείται από τις ντουντούκες. Έτσι. Αλλά σας λέω και το εξής, πρόκειται για μία
συγκέντρωση πολιτικού κόμματος και εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το πολιτικό κόμμα και δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση να ενδυναμώσω με την παρουσία μου την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Ένα δεύτερο. Όταν μάθατε αυτές τις φήμες για τα δερμενάκια, για την Τέρνα, ρωτήστε τον κύριο Τατούλη αν γνωρίζει. Είπατε ότι ούτε ο κύριος Τατούλης δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή το τι θα κάνει η Τέρνα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει η γενική κατεύθυνση, μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε το πού, αν θέλετε, ούτε το τι ακριβώς θα είναι η ενδιάμεση διαχείριση σε κάθε σημείο από τα τρία που προβλέπονται. Αυτό είναι αυτό που γνωρίζω, αυτό που έχουμε συζητήσει ως δήμαρχοι, αυτή η πληροφόρηση που έχουμε. Και με αυτή την έννοια λέω ότι δεν γνωρίζει. Ή δεν μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για τον κύριο Τατούλη, τι γνωρίζει και δεν γνωρίζει. Εγώ είμαι εδώ για να πω τι ξέρω και τι δεν ξέρω εγώ. Και η τρίτη ερώτησή μου. Αν εκεί στα Δερβενάκια αποφασιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο ή τον μόνιμο ανάδοχο να γίνει ένα εργοστάσιο που θα καίει τα σκουπίδια όλη τη Πελοποννήσου ή των τριών νομών όπως ακούγεται, είσαστε θετικός ή αρνητικός? Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας την έδειξα προηγουμένως. Τι άλλο να σας πω παραπάνω από αυτό? Υπάρχει, σας ξαναείπα ότι εγώ κινούμαι θεσμικά. Εκεί λέτε, ποτέ η απόφαση λέει ότι δεχόστε μόνο για το Δήμο. Όχι, αυτό αναφέρεστε στο 12. Υπάρχει, σας λέω, του Αυγούστου, ήταν την οποία μετά, αφού ανακαλύψαν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον να αγοραστεί έκταση που θα πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς προκαλέσαμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εσείς και ψηφορέων για να δούμε και να εξετάσουμε την υπόθεση αυτή. Να συγκεντρώσουμε πληροφορίες. Εκεί λοιπόν διατυπώσαμε την αντίθεσή μας προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πολύ δε περισσότερο, που δεν ξέρουμε και τι αυτό θα αφορά. Σας ευχαριστώ πολύ.